Καλημέρα κυρία Λιλή. Αύγουστος 2021. Επιστρέψατε ύστερα από 10 μήνες μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που είχε υποστεί η υγεία σας ξανά στο σπίτι σας. Εμείς είχαμε ζήσει εκείνη την ημέρα, είχαμε έρθει, είχαμε δει τη μεγάλη καταστροφή που είχατε πάθει εδώ στο μοναδικό σας σπίτι, στην οικία σας, στην πρώτη της κατοικία. Πείτε μας πώς αισθάνεστε καταρχήν, πώς περάσαν όλοι αυτοί οι 10 μήνες, τι σας βοήθησαν, ναι, πώς τα καταφέρατε και ξαναφέρεσατε πάλι το σπίτι σας. Ναι. Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία που είχαμε, μιλάω καλά τώρα έτσι. Μια χαρά. Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία αυτή που είχαμε και πολύ δύσκολα έχω συνέλθει από αυτό. Μείναμε στο ενίκιο και απέφευγα να έρχομαι στο σπίτι που είχε τόσο χάλια, παρότι μας βοήθησαν και θελοντές και πάρα πολύ. Και οι συγχωριανοί. Ναι. Εθελοντές ο Θέμης από τη Σάμη, κάτι παιδιά που ήρθαν από την Πάτρα, συγκινητικά όλα αυτά μας βοήθησαν. Εν τούτης δεν μπορούσα να βλέπω όλο αυτό το χάος που το είχα περάσει από μέσα σχεδόν. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα, που είμαστε βέβαια στο σπίτι μας. Προσπαθήσαμε πολύ να το φτιάξουμε. Μας βοήθησαν τα 5.000 που μας έδωσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάξαμε γύρω-γύρω τη μάντρα. Το τυχείο το οποίο ναι. Να προστατεύει το σπίτι σε λίγο παραπάνω. Αυτό, αλλά τίποτα άλλο από αυτό. Με δικαιολογίες διάφορες δεν πήραμε ούτε εκείνα τα 3.800 που έδωσαν για οικοσυσκευή. Την οικοσυσκευή μας την χάρισε η κυρία Μαριάννα Χαλικιά Καλοϊδά και μένα και σε ένα άλλο. Ήμασταν τα πιο ρημαγμένα σπίτια και μας έστειλε την οικοσυσκευή αυτή. Πολλοίς κόσμος, φίλοι, ό,τι θα δείτε μέσα στο σπίτι είναι όλα από ιδιωτική αγάπη, δεν θα την πω πρωτοβουλία, ιδιώτες, συγγενείς και φίλοι. Η Θεόνη Μαζαράκη, τα αδέρφια μου και τα ξαδέρφια μου από το σόι του πατέρα μου με βοήθησαν πάρα πολύ στα πρώτα μου αυτά που για μας ήταν μια εμπειρία τρομερή. Μια πρωτόγονη εμπειρία. Ναι. Εσείς είχατε ζήσει, κυρία Λιλή, και τους σεισμούς του 1953 μας. Μόλις είχα γεννηθεί. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα. Τότε όμως ήταν κάπως διαφορετικά. Οι άνθρωποι μπροστά σε αυτή τη δυστυχία ενώθηκαν. Ήταν πολύ αγαπημένοι. Να σκεφτείτε, η μητέρα μου γνώρισε μία πολύ καλή φίλη και έλεγε αν είναι να γνωρίσω άλλη μία, ας κάνει κι άλλον ένα σεισμό. Τόσο πολύ συνδέθηκε ήταν ο κόσμος. Οι άνθρωποι μέσα από τη μεγάλη καταστροφή μέσα από τα αγάπης και φιλίας. Τώρα όμως που τέλος πάντων ήμασταν στα χέρια του Δήμου, όχι ότι αδιαφόρησε, σπέβδει βραβαίως σε όλα ο Δήμος. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Σε όλα. Το μόνο που ένα μήνα μας τάιζαν, γιατί δεν είχαμε και που να μαγειρέψουμε και να φάμε. Μετά, σημαντική ήταν η βοήθεια που έστειλαν οι ξένοι σε ρούχα, που δεν έγινε, ας πούμε, σωστός. Τι να σας πω. Η διαχείριση δεν ήταν. Όταν εννοείται ξένοι, εννοείται εκτός. Και Αμερικάνοι. Γιατί αυτοί μας αγαπάνε. Οι έξω. Ομογενείς. Ναι, μα αυτοί αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο. Οι έξω από εδώ. Και τέλος πάντων, πολλά για το σπίτι, έτσι, ρούχα και αυτά, σεντόνια αυτά, δεν μας έστειλαν οι άνθρωποι αυτοί και ας είναι καλά. Και άλλοι, και ξενοδοχείο από την Κρήτη. Πολλοί εβοήθησαν σε αυτό το θέμα. Εδώ να πούμε, κυρία Λιλή, ότι στο δικό σας σπίτι δεν έμεινε απολύτως τίποτα. Τίποτε. Ένα παλιό ψυγείο του πάγου. Τίποτα άλλο. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να το σηκώσει και δεν το πήρε. Ήσασταν από τις ελάχιστες, από τις λίγες μάλλον κατοικίες εδώ στην Αγία Τιμία, που πραγματικά δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα, απολύτως, τίποτε. Και σιγά σιγά
Ο άντρας μου με προσωπική εργασία και η κόρη μου βάψανε μέσα το σπίτι έξω. Λέμε του χρόνου θα το βάψουμε. Ίσα ίσα για να μπούμε. Καταλαβαίνετε. Να έχετε ναι. Να πάλι στο σπίτι σας. Το μέρος που το, ναι. Είχατε αγωνιστεί να το φτιάξετε. Τι να σας πω, και οι Κοταντονέοι, άλλα μας ξαδέρφια, γιατί δεν θέλω να τους ξεχάσω, από το σόι του αντρός μου, ο Φίλιππας ο Λευτέρης, πολλοί μας έχουν βοηθήσει, πολύ, με κάθε τρόπο. Και ό,τι θα δείτε μέσα. Αυτό που μας λέτε είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και ελπιδοφόρο, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που έχουν την ευαισθησία και βοηθούν στους ανθρώπους μας που έχουν πάθει τέτοια ζημιά. Η πολιτεία όμως δεν εφέρθηκε όπως έπρεπε και δεν είμαι και μια που έτσι συνήθως παραπονιέμαι. Εγώ θέλω ακόμη και στο Θεό μου, στην Εκκλησία που πάω, να δώσω όχι να πάρω. Εν τούτης, ας πούμε, δεν κατάλαβε τι ζούσαμε εκείνο τον καιρό. Έπρεπε να μας συμπαρασταθούν, να βλέπουμε τον Δήμαρχο, τον ένα και τον άλλο, να μας αγκαλιάζουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δική σας αγκαλιά. Ήταν πολύ πολύτιμη για μένα εκείνες τις ώρες τις τρομερές. Να είσαστε καλά πάντα και να έχετε την ευχή του Θεού. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας υποδεχθήκατε σήμερα με ανοιχτές αγκάλες πραγματικά, με χαμόγελο, με αισιοδοξία για το μέλλον. Σας ευχόμαστε προσωπικά και από μέσα από το Κεφαλόνια Press. Καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά σε εσάς και στην οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες εδώ στην Αγία Εφημεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά. Θα σας θυμάμαι πάντα με αγάπη όλη αυτή την αγάπη που μου δώσατε εκείνη την ημέρα. Μας συγκινεί πάρα πολύ που μας το λέτε και μας το ξαναλέτε και μας το τονίζετε, αλλά κοιτάξτε, πολλές φορές η ανθρωπιά και η καλοσύνη είναι αυτή που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Μα πρέπει όμως έτσι. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι, μια αγάπη, να βοηθάει ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ πάλι, πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάλι για όλα. Να είστε πάντα καλά.